κάναμε μία σύσκεψη ώστε να βάλουμε στον προγραμματισμό της περιφέρειας, της Κεντρικής Μακεδονίας, τον καθαρισμό του Λουδία, που δεν έχει καθαριστεί ποτέ από πριν 90 χρόνια που έχει γίνει. Λοιπόν, έπειτα όμως, σε συσκέψεις που είχαν με τους ΤΟΕΒ, τους ΒΟΕΒ και των δύο νομών, πήραμε την απόφαση τόσο εμείς όσο και οι ΤΟΕΒ να κατεβούμε κάτω στο Υπουργείο Υποδομών, μήπως και μπορέσουμε να κάνουμε κάτι από εκεί. Λοιπόν, το πρόβλημα πού υπάρχει, κύριε Καλετζίδη, πού εστιάζεται το πρόβλημα? Το πρόβλημα εστιάζεται τόσο στην Πέλα όσο και στην Ιμαθία. Σας είπα ότι πριν τρεις μήνες πήρα την πρωτοβουλία αυτή για να εντάξουμε, να κάνουμε τη σύσκεψη για να κάνουμε τον καθαρισμό του Λουδία μέσα από την περιφέρεια, αλλά δυστυχώς ήμουν αμάτης κακών. Πριν με τις τελευταίες βροχοπτώσεις έχει κάνει πάρα πολλές μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες εδώ τις αγροτικές. Και τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Δεν μιλάμε μόνο για οικονομική ζημία των αγροτών, αλλά εδώ οι πλημμύρες έχουν πλημμυρίσει και σπίτια και μαγαζιά και όχι μόνο.